Δυστυχώς είχαμε πλέον έναν καταιγισμό, να το πω έτσι, διαρροών, καταγγελιών. Εδώ έχει σκάσει τεράστιο σκάνδαλο σχετικά με τις παρακολουθήσεις. Ναι, ακριβώς γι' αυτό συζητάμε. Και μέσα στο οποίο σκάνδαλο έχουν εμπλακεί όχι ξένα πρόσωπα, να το πω έτσι, που θα μπορούσαν να βρουν αντεθνικά. Δεν είναι, μιλάμε τώρα για πολιτικά πρόσωπα, μιλάμε για υπουργούς, μιλάμε για υψηλά σημαίνοντες αξιωματούχους της πολιτικοστρατηγικής ηγεσίας. Και αναρωτιέμαι, αφού πλέον έχουν διαρρεύσει και στοιχεία με το 50-46 σε και σήμερα, γιατί αυτό... 5-19 σε. 5-19, γιατί κυκλοφόρησε λίγο πριν, λίγο πριν έρθω. Για το 5-19 σε. Αναρωτιέμαι, από τους θυγόμενους, γιατί δεν κάνει κάποιος μια μήνυση στο συκοφάντη? Ξέρετε, αυτό είναι το ερώτημα το οποίο ταλανίζει όλο τον κόσμο και λέει, μα καλά, ωραία, αφού υπάρχουν, γιατί δεν τον μηνύουν έστω για μια συκοφαντική δυσφήμιση? Τι φοβάται κάποιος από τη στιγμή που πλέον κάποιον τον έχουν κρεμάσει στα μανταλάκια, να το πω έτσι απλά? Μάλλον τα στοιχεία που υπάρχουν. Πιθανολογού πως ναι. Αλλά προσέξτε και επιτρέψτε μου να πάω και παραπίσω 11 χρόνια πίσω. 11 χρόνια πίσω, αν θυμάμαι καλά, ήταν τον Νοέμβριο του 2011, όπου ξαφνικά ο κύριος Παπανδρέου με τον κύριο Βενιζέλο, γυρνώντας από τις Βρυξέλλες, αν θυμάμαι καλά, ή από τη Γαλλία, γιατί είχε πάει τότε... Από τις Κανές. Όχι, είχε πάει να απολογηθεί και ενώπιον της κυρίας Μέρκελ και του κυρίου Σαρκοζή. Νομίζω ότι σκάνε είναι. Ναι, δεν θυμάμαι ακριβώς το μέρος. Ξαφνικά λοιπόν με την επιστροφή τους ξυλώνεται ολόκληρη η στρατιωτική ηγεσία, αν το θυμάστε. Μιλάω για ΑΓΕΘΑ και τους αρχηγούς των τριών κλάδων. Το φόβο βραχυσκόπημα. Ακριβώς. να το λέμε δυνατά. Εγώ τα λέω δυνατά αυτά τα πράγματα, κύριε Καρβουνόπουλε. Ναι. Με το φόβο πραξικοπήματος και την επόμενη μέρα πάλι είναι κρεμασμένα στα μανταλάκια των εφημερίδων συγκεκριμένα ονόματα, φόβος πραξικοπήματος, απειλή πραξικοπήματος κτλ. Φεύγουν λοιπόν τρεις ανώτατοι αξιωματικοί από τις κέρυες θέσεις ηγεσίας του στρατεύματος με αυτήν την δημοσιογραφική έστω ρετσινιά, να το πω έτσι. Κανείς δεν αντιδρά και προσέξτε το κυριότερο, γιατί θα έρθω και σε αυτό, δεν αντιδρά ούτε η στρατιωτική δικαιοσύνη. Ναι. Δηλαδή η οποία θεσμικά. Ούτε τώρα έχει αντιδράσει. Ακριβώς. Η οποία ούτε και τώρα αντιδρά. Δηλαδή πλέον μου λέτε στο 609 σε, ας πούμε, έτσι, 509, δεν ξέρω ποιο είναι, έτσι. Δηλαδή, έχουμε δει πάρα πολλά πράγματα, όπως δεν έχει αντιδράσει και στα σκάνδαλα των προμηθειών. Ναι. Αναρωτιέμαι, ποιες είναι ακριβώς οι λειτουργίες της, γνωρίζω τις λειτουργίες της, και αν τελικά της πέφτει λόγος ή θα μπορούσε να κάνει κάτι παραπάνω σε αυτό. Έτσι, ένα εύλογο ερώτημα διατυπώνω. Παράλληλα όμως, γυρνώντας συνολικότερα στις παρακολουθήσεις, δεν ξεχνάω το 2019, όταν εξελέγει ο κύριος Μητσοτάκης και σχημάτισε κυβέρνηση, ένας από τους πρώτους νόμους που πέρασε ήταν να πάρει την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών υπό την απόλυτη εποπτεία και διοίκησή του. Και μάλιστα διόρισε τότε και διευθυντή της ΕΕΠ έναν άνθρωπο. Εμπιστό του, ναι. Προσωπική του επιλογή, ο οποίος δεν πληρούσε ούτε τα τυπικά κριτήρια και τα αλλάξαμε και αυτά. Ναι. Έχει σκάσει λοιπόν το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων. Έχει παραιτηθεί ο διευθυντής του Πρωθυπουργικού Γραφείου. Έχει παραιτηθεί ο διοικητής της ΕΕΠ. Έχει συγκροτηθεί για άλλη μια φορά μια ειδική εξεταστική επιτροπή. Συγγνώμη που χαμογελώ. Είναι απόλυτα κατανοητό το χαμογελό σας, ναι. Και η οποία ακολουθεί βέβαια την πεπατημένη αυτή 15-μελής επιτροπή, η σύνθεσή της ακολουθεί την ποσόστοση των κομμάτων μέσα στη Βουλή, με αποτέλεσμα βέβαια τα περισσότερα μέλη της επιτροπής να είναι εκ του κυβερνώντος κόμματος, και η οποία επιτροπή λέει ότι δεν κρίνει απαραίτητο, θυμάστε τις δηλώσεις επιτροπής, δεν κρίνει απαραίτητο να προσέλθουν για εξέταση ποιοι αυτοί που από μόνοι τους παραιτήθηκαν. Των πρωταγωνιστών της υπόθεσης. Ακριβώς. Ναι. Έτσι, και λέει δεν κρίνεται απαραίτητο και τελικά ο ένας προσήλθε, νομίζω, αυθορμήτως, να το πω έτσι. Ο άλλος όχι. Ναι.